Το ξέρουμε. Αυτό, το ξέρουμε. Αυτό έπρεπε εγώ να λύσω. Συγγνώμη. Κύριε Υπουργέ, πάτε άλλο τη συζήτηση. Με συγχωρείτε. Και άρα... εμένα να με συγχωρείτε. Κύριε Υπουργέ, ακούστε το ερώτημα. Μην μιλάτε γιατί, μαζί. Γιατί ακούστε εάν, το ερώτημα, κύριε εάν Υπουργέ, που κάνουμε ένα ράλι φιλολαϊκισμού. Ο κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Κύριε Υπουργέ, σα άκουσα. Κύριε Λιαρέλη. Όπα, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Ράλι φιλολαϊκισμού. Κάναμε αγώνα. Ράλι φιλολαϊκισμού. Ράλι φιλολαϊκισμού. 7 μήνες. Φωνάζετε. Θα φωνάζω κι εγώ. Θα μας με συγχωρείτε, δεν αφήνετε να πείτε. Κάναμε αγώνα 7 μήνες. Να βρούμε μια λύση. Θα πρέπει να κριθεί και από εσάς και από όλους αν είναι η λύση εφικτή ή αν υπήρχε κάτι καλύτερο. Παρακαλώ, σας ακούω. Με την παράκληση να ακούστε. Σας ακούω συνέχεια. Πραγματικά μένω έξω. Και εσείς όμως πρέπει να με ακούσετε. Σας άκουσα, κύριε Υπουργέ. Και εσείς πρέπει να με ακούσετε. Και εγώ σας ακούω τώρα. Μπράβο. Σας ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Με έχετε διακόψει 5 φορές, κύριε Λιαρέλη. Κύριε Υπουργέ, ζητώ συγγνώμη να σας δω. Και εγώ σας ζητώ συγγνώμη για αυτή την ένταση. Μπορώ να μιλήσω. Αλλά και εγώ αμήνω με τον θέσεών μου. Με την άδειά σας μπορώ να μιλήσω. Με τη δική σας άδεια μιλάω εγώ, όπως βλέπετε. Ναι, αλλά μπορώ να μιλήσω γιατί κατά σύστημα... και μπορείτε. Εσείς με φιλοξενείτε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει κανένα θέμα τώρα. Ας φύγουμε από αυτό το θέμα. Συμφωνώ μαζί. Καταρχήν εκπλήσουμε με τις εκρήξεις φιλολαϊκισμού. Εκπλήσουμε. Το ερώτημα το οποίο δικαιούμαστε να απευθύνουμε για το αν κάποιοι άνθρωποι αδικούνται, κάθε άλλο παρά έκρηξη φιλολαϊκισμού είναι. Δεύτερον, θα απαντήσω. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, με το τόσο παραστατικό τρόπο με τον οποίο εγώ προσωπικά συμφωνώ για τα πλασματικά, για το τι έγινε και πώς έφαγαν τις άρκες του στα ταμεία, συμφωνώ επίσης ότι το 9 το τέλος δεν είχατε να πληρώσετε, δεν είναι δυνατόν όμως να εγκαλείτε κάποιους για έκρηξη φιλολαϊκισμού και να μην βάζετε μέσα σε αυτά τα ομόλογα, τα χρηματιστήρια που έπαιξαν τα λεφτά, τη διασπάθηση των χρημάτων, το ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να κοστολογούνται στα ασφαλιστικά ταμεία τετραπλάσιες ποσότητες φαρμάκων από όσα παράγουν όλες οι φαρμακοβιομηχανίες. Και γι' αυτό δεν είναι έκρηξη φιλολαϊκισμού να λέμε να βρεθούν και αυτά τα λεφτά για να μην τα πληρώνουν οι συνταξιούχοι. Κύριε είναι Λαρέλη, απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης.